Καλωσορίζω στην παρέα του Real FM 107,1 και την ευχαριστώ πολύ για αυτό, για τον χρόνο που διαθέτει, την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Καλημέρα, Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σαχαράκη, καλημέρα και όσους μας ακούν εδώ πέρα. Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση, σας ακούμε με διακοπές και είναι πολύ κρίμα γιατί περιμένουμε πώς και πώς να σας ακούσουμε. Είμαι σε σταθερό σημείο. Ακούγομαι καλύτερα τώρα. Τώρα είναι καλύτερα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διανύουμε, κυρία Ζαχαράκη, τη δεύτερη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς και έχουμε κλειστά σχολεία, είτε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, είτε λόγω των καταλήψεων. Να αρχίσουμε από το πρώτο, με τα κρούσματα. Είναι πράγματι μικρός ο αριθμός των σχολείων που έκλεισαν. Ωστόσο, όσο βαδίζουμε προς το χειμώνα, η κατάσταση θα επιδεινώνεται. Αυτό λένε οι προβλέψεις. Πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε μια αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει μέχρι τώρα είναι μια πολύ αναλυτική και πολύ, θα έλεγα, εξειδικευμένη μελέτη της κάθε περίπτωσης. Αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά και το πρωτόκολλο το οποίο έχει σταλεί στα σχολεία, κάθε περίπτωση εξετάζεται προφανώς από την πρώτη ομάδα κρούσης, είναι ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID. Αμέσως μετά ενημερώνεται προφανώς η οικογένεια και βέβαια ο υπεύθυνος διευθυντής υγείας της περιφερειακής ενότητας και αποφασίζει ο διευθυντής εκπαίδευσης. Γιατί λέω όμως ότι είναι εξειδικευμένο? Γιατί γίνεται πολύ προσεκτική ανάλυση και χνηλάτιση των στενών επαφών και αυτό δείχνει και το μέγεθος της διασποράς. Εμείς μέχρι τώρα, με τον αριθμό κρουσμάτων τον οποίο έχουμε, βλέπετε ότι επικεντρωνόμαστε κυρίως στο κλείσιμο τμήματων, αναφέρετε και τους αριθμούς πριν λίγο, και λιγότερο στα σχολεία. Έχουμε βέβαια τα σχολεία σε όλο το νομό Πέλλας που είναι κλειστά. Σε αυτά έχει εφαρμοστεί ήδη τηλεκπαίδευση, γιατί τα παιδιά μας ήδη δεν έχουν κάνει εκεί. Ξαν ποτέ εξαιτίας. Ναι. Άρα παρακολουθούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν μπορώ να σας πω ότι σε αυτό υπάρχει αριθμητικό πλαφόν πάνω από το οποίο υπάρχει κίνδυνος για γενικότερο κλείσιμο, ενώ όταν μιλάμε για τμήματα ή σχολεία. Είναι περισσότερο η αποτίμηση για τη γενικότερη διασπορά του ιού. Αυτή προσπαθούμε να κρατήσουμε σε κάποιο όριο. Βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα κρούσματα, άρα πρέπει να είναι αυξημένη και η προσοχή μας. Ναι. Στο ζήτημα των καταλήψεων τώρα, ξέρετε, υπάρχουν αντιδράσεις τόσο για τη χρήση της μάσκας, αλλά κυρίως για τα προβλήματα στη σχολική στέγη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλά προβλήματα. Μαθήματα σε υπόγεια ή σε αίθουσες δίπλα στον καυστήρα και εκατοντάδες μαθητές είναι αναγκασμένοι να κάνουν σε μια μικρή αυλή, στην οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες, εργασίες ανάπλασης και συντήρησης του σχολικού συγκροτήματος. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις? Ναι. Παρακολουθούμε, πραγματικά σας το λέω, πάρα πολύ στενά τις περιπτώσεις των καταλήψεων και στη Θεσσαλονίκη είμαι σε διαρκή επαφή με τον περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Κόπτση, και τους διευθυντές εκπαίδευσης. Θέλουμε τα παιδιά μας στην τάξη, εκεί είναι η θέση τους, και μάλιστα μετά από τόσους μήνες που στερήθηκαν αυτή την ευκαιρία, και μιλάω προφανώς για τους μήνες που είχαμε μπει σε lockdown, στην καραντίνα. Θέλω να ακούσουν τα παιδιά τους, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές τους. Είναι όλοι με διάθεση συνεννόησης και να μιλήσουμε για τα προβλήματα. Ήδη γνωρίζω καλά τα θέματα στέγασης και είναι πολλά στη Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, και σε υπόγεια, σε περιπτώσεις και σε αίθουσες που πρέπει να διερευνηθούν λύσεις, αλλά δεν μπορούν να είναι και αυτόματες. Εδώ νομίζω με αμοιβαία υπομονή και κατανόηση είναι μεγάλα παιδιά και είναι παιδιά τη δεύτερη βάθμιση στους άλλους αυτή τη στιγμή που συμμετέχουν στις καταλήψεις και διάθεση έτσι, διαλόγου. Θεωρώ ότι θα αφήνει το φαινόμενο, αλλά πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι να αναζητήσουμε λύσεις για το στεγαστικό. Ήδη σας λέω ότι και ο περιφερειακός διευθυντής, ο κύριος Κόπτσης, χτες πήγε σε σχολεία, σήμερα έχει καλέσει και παιδιά για να συζητήσουμε στην ουσία των ετοιμάτων και βέβαια να αντιληφθούν και τα παιδιά ότι η σχολική αίθουσα δεν μπορεί να κατασκευαστεί αυτόματα. Μπορούμε όμως να βρούμε ή να αναζητήσουμε σε περιοχές που είναι πολύ πυκνές, καταλαβαίνουμε όλοι πληθυσμιακά, άλλες λύσεις. Το άμεσο δεν μπορεί προφανώς να γίνει εφικτό. Αν υπάρχουν μέσα στο σχολείο άλλες αίθουσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πρέπει όμως να τις ψάξουμε. Και βέβαια για να κατασκευαστούν σχολεία, αυτό χρειάζεται εύλογο χρονικό διάστημα. Να κλείσουμε για καμιά φυλακή. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Καϊτεζίδης, από αυτή εδώ την εκπομπή χθες επέκρινε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την επιμονή της να συνεχίσει την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση που άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017, χωρίς να υπάρχουν όμως οι υποδομές. Μάλιστα, κυρία Ζαχαράκη, μας είπε πως τηλεφώνησε αρκετές φορές στο Υπουργείο για να εκθέσει τους προβληματισμούς του και έστειλε τρεις επιστολές στην Υπουργό, αλλά δεν πήρε απάντηση. Τελικά, μήπως δεν έπρεπε να προχωρήσει τόσο βιαστικά η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση που βρίσκει τα νήπια μέσα σε κύμπο και παράγκες, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καϊτεζίδης? Σε αυτό πρέπει να καταθέσω ότι ήδη από την πρώτη στιγμή που πήγαμε στο Υπουργείο, πέρσι από τον Ιούλιο, έγινε πραγματικά μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια και μαζί με την αυτοδιοίκηση
αλλά και με τα στελέχη εκπαίδευσης. Θα επαναλάβω και πάλι την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, το διευθυντή μας τον κύριο Κόψη, τους διευθυντές, οι οποίοι κιόλας άλλαξαν και μέσα στο καλοκαίρι, καινούργιοι διευθυντές, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το εγχείρημα. Γιατί προχωράμε με τη δίχρονη προσχολική? Είναι κάτι που ούτως ή άλλως και ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει, ότι θέλουμε τα παιδιά να ενταχθούν στην ηλικία, μάλιστα που μπορεί το εκπαιδευτικό αποτύπωμα να είναι πολύ σημαντικό. Οποιοδήποτε μιλήσει με έναν εκπαιδευτικό για αυτά τα οποία συμβαίνουν με στην τάξη του νηπιαγωγείου, θα καταλάβει το πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό και ψυχοκοινωνικό αποτύπωμα. Είναι κάτι το οποίο πράγματι είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει τις προδιαγραφές. Είναι κάτι που το ξέραμε και από το 2017, διότι η σειρά της εισόδου των Δήμων μέσα στη δίχρονη προσχολική ήταν κάτι γνωστό. Από την αρχή λοιπόν, και πέρυσι αλλά και φέτος, βρισκόμαστε μαζί με τις υπηρεσίες των Δήμων, μαζί με τους Δημάρχους, σε συνεχή επικοινωνία για το πώς θα εφαρμοστεί. Και βέβαια, έχουμε προσωπικά, έτσι, έχω βγάλει και πρόγραμμα ΠΟΔΟΕ, δημοσίων επενδύσεων, αλλά και σε συνεργασία με την ΚΔΙΠ, που ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών, έχουμε κάνει ένα συντονισμό έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί. Έχει πράγματι δυσκολίες, γιατί συνδέεται και με αυτό που είπαμε πριν, τη δυσκολία ανέβρεσης αιθουσών. Ναι, μήπως τώρα στη συγκεκριμένη συγκυρία που είναι όλα μαζί δεν έπρεπε να ξεκινήσει από τώρα η δίχρονη, καταλάβατε τι εννοώ. Ότι μήπως εγώ αντιλαμβάνομαι το ερώτημα, από την άλλη όμως εδώ και πάρα πολλούς μήνες γίνονται και οι εργασίες αλλά και οι συντονισμοί έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί. Και αποφασίστηκε κεντρικά ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει. Σας λέω όμως μετά από πάρα πολύ και συστηματική συνεργασία μαζί με όλους τους Δήμους. Αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά που σας λέω θα λυθούν μέσα στον χρόνο. Ίσως η αρχή εδώ πέρα θα είναι δύσκολη και κάθε αρχή είναι δύσκολη γιατί είναι σημαντικό το εγχείρημα. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το αποτύπωμα για κάθε παιδί και μιλάω παιδαγωγικά και ψυχοκοινωνικά. Ναι, ψυχοκοινωνικά. Λοιπόν, αν χρειαστεί να εφαρμοστεί ευρέως το σύστημα της τηλεκπαίδευσης, υπάρχει ετοιμότητα ώστε αυτό να γίνει χωρίς προβλήματα? Για παράδειγμα, σε σχολεία της πόλης διαπιστώνεται αυτές τις ημέρες ζήτημα έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής, διότι όπως λένε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν κομπιούτερ. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα, τα οποία αναδεικνύουν, ξέρετε, και την περίοδο της καραντίνας, κοινωνικές ανισότητες ανέδειξε η κατάσταση, και αν έχουν τελικά εκπαιδευτεί και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν πραγματικά την τηλεκπαίδευση? Για αρχή, από τον Μάρτιο και μετά, και με τη μορφή των δωρεών, έχουν σταλεί δεκάδες χιλιάδες τάμπλετ σε σχολεία, τα οποία είναι για τη χρήση του σχολείου ή μπορεί να διατεθούν στα παιδιά και να επιστρέψουν στο σχολείο. Αυτό όμως θα συνεχιστεί να γίνεται μέσα από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που τους άλλους έχει προχωρήσει και ο Υπουργός. Και βέβαια, αυτό το οποίο μου αναφέρεται σαν δεύτερο, σαν επιμόρφωση, θέλω να αναφέρω ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιμορφωθεί μέσω ενός ανοιχτού προγράμματος για τη γνώση των εργαλείων της τηλεκπαίδευσης από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αλλά τρέχω και ένα ΕΣΠΑ περίπου 2 εκατομμύρια, που το οποίο θα επιμορφώσει. Κυρία Ζαχαράκη, χάνεστε. Τρέχει ένα ΕΣΠΑ περίπου 10 εκατομμυρίων. 2 εκατομμύρια για την επιμόρφωση με τη συνεργασία των πανεπιστημίων, των εκπαιδευτικών, πάνω από 160.000 εκπαιδευτικοί, όχι μόνο στα εργαλεία, το τι σημαίνει δηλαδή πλατφόρμα σύγχρονης ασύγχρονης, αλλά και στο περιεχόμενο. Γιατί η προσέγγιση στην εκπαίδευση είναι πολύ διαφορετική από την εκπαίδευση στις διαζώσεις. Αυτό λοιπόν, σε περίπτωση που χρειαστεί να επανέλθουμε, οι εκπαιδευτικοί μας ξέρουν, γιατί έχουν ήδη εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό και την περίοδο με την καραντίνα, αλλά γνωρίζουν τα εργαλεία. Έχει επικαιροποιηθεί η χρήση δωρεάν της πλατφόρμας WebEx για την περίοδο που θα χρειαστεί, όπως επίσης επαναλαμβάνεται και ισχύει και η μηδενική χρέωση για όλες τις πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία που θα χρειαστούν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Ξέρω ότι έχετε βγει από σύσκεψη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ελπίζω να έχουμε δώσει απαντήσεις σε μερικά από τα ερωτήματα. Μακάρι, και είμαστε εδώ στη διάθεσή σας, έτσι και μελλοντικά να αποτιμήσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στις σχολικές αίθουσες. Σας ευχαριστώ θερμά.